Μην ακόμη κοπάσει η υπόθεση ξυλοδαρμού του Χιλιανού, κρατούμενου στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως, ανακοινώθηκε ένα ακόμη περιστατικό με αποκλίνουσα συμπεριφορά αστυνομικού. Πρόκειται για ένα 40χρονο αστυνομικό που, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας, συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων, εξύβριση και απειλή. Ο αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας διαπληκτίστηκε με πολίτη για μία θέση στάθμευσης, ενώ στη συνέχεια τον απείλησε με χαρτοκόπτη και τράπηκε σε φυγή. Αργότερα, ο αστυνομικός εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα Λουτρακίου για να αναφέρει το περιστατικό, αλλά την ίδια στιγμή εμφανίστηκε ο πολίτης που τον αναγνώρισε και υπέβαλε μήνυση εναντίον του, ενώ ο αστυνομικός αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν προφορικής εντολής του εισαγγελέα Πλημμυλιωδικών Κορίνθου. Με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 40χρονος τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Από το αστυνομικό τμήμα Λουτρακίου σχηματίστηκε χθες 2 Ιανουαρίου του 2010 σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αστυνομικού. Ύστερα από έγκληση ιδιώτη, καταγγελία ιδιώτη για παράβαση, για εξύβριση, απειλή και παράβαση του νόμου περί όπλων. Είναι μια υπόθεση η οποία ερευνάται ως προς τα ακριβή περιστατικά, ως προς τα καταγγελόμενα από την πλευρά του ιδιώτη. Και από την άλλη, αφού και από την πλευρά του αστυνομικού υπευλήθη μήνυση για κατέγκληση διοκόμενα δικήματα σε βάρος του ιδιώτη, για απειλή και εξύβριση, είναι μια υπόθεση η οποία ερευνάται. Σχηματίστηκε δικογραφία, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας υπηρεσίας και με εντολή του εισαγγελέα υπηρεσίας τόσο ο αστυνομικός όσο και ο ιδιώτης αφέθησαν ελεύθεροι. Σε κάθε περίπτωση, εμείς ζητούμε η υπόθεση αυτή να ερευνηθεί σε βάθος, να εξεταστούν τα περιστατικά, να χυθεί άπλετο φως και οι τυχόν ευθύνες που θα προκύψουν να αποδοθούν. Σε κάθε περίπτωση όμως, εάν προκύψουν τέτοιες συμπεριφορές, είμαστε υποχρεωμένοι και πάντα και στο παρελθόν καταγγέλουμε αυτές τις υπερβάσεις, τέτοιες αυθαιρεσίες από την πλευρά των αστυνομικών μας εκθέτουν στην κοινωνία. Όμως πρέπει να περιμένουμε, το αποτέλεσμα της απόφασης από την πλευρά της εισαγγελίας αλλά και της ένορκης διοικητικής εξέτασης που έχει διαταχθεί σε βάρος του αστυνομικού και βέβαια πρέπει να γνωρίζω ότι με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ο αστυνομικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Κύριε Πρόεδρε, μας λέγανε off cameras και πολλοί συναδελφοί σας ότι το αρχηγείο με το που ακούει κάτι τους βγάζει κατευθείαν διαθεσιμότητα. Και αυτό ενοχλεί πολλούς αστυνομικούς. Ναι, κοιτάξτε. Πώς θα γίνει πολύ περαιτέρω έλεγχο. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα. Η διαθεσιμότητα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι ένα δυσμενές μέτρο, ένα διοικητικό μέτρο σε βάρος του αστυνομικού για την εξέλιξη της υπόθεσης, για να μπορεί η υπηρεσία πιο ελεύθερα να κάνει την έρευνα. Ωστόσο όμως έχω την άποψη ότι πρέπει να ερευνώνται τα περιστατικά, να δούμε πώς έχει το ακριβές περιστατικό και όχι με βάση μια απλή καταγγελία και μόνο ο αστυνομικός να τίθεται σε διαθεσιμότητα χωρίς καν να ακούσουμε και την δική του πλευρά. Μάλιστα, στο δελτίο τύπου είδαμε ότι φέρεται μόνο ο αστυνομικός ότι συνελήφθη σε συγκεκριμένη περίπτωση και όχι και από την πλευρά του ιδιώτη. Και οι δύο. Συνελήφθησαν και οι δύο. Ο αστυνομικός υπέβαλε μήνυση σε βάρος του ιδιώτη για απειλή και εξύβριση. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, να δούμε τα ακριβή περιστατικά και πάλι θα μπορούμε εκ του αποτελέσματος τότε, όταν θα αποφασίσουν και τα δικαστήρια, για να δούμε ποια θα είναι η απόφαση. Ο ιδιώτης τι είπε, ότι του έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο. Κοιτάξτε, αυτά δεν έχω άποψη, δεν ξέρω την δικογραφία, δεν την έχω διαβάσει. Έτσι καταγγέλει ο ιδιώτης. Αλλά από τη στιγμή που δεν προκύπτουν κάποια στοιχεία σε βάρος του, θεωρώ ότι το μέτρο της διαθεσιμότητας είναι υπερβολικό. Είχαμε και παλιότερα μια υπόθεση και με άλλη πάλι περίπτωση στο αστυνομικό τμήμα Κορίνθου. Κοιτάξτε, όλες αυτές οι περιπτώσεις ερευνούνται. Είναι στη διαδικασία που εξετάζονται. Είμαστε στο δεύτερο στάδιο για τη μία περίπτωση της υπόθεσης των 7 αστυνομικών, στο δεύτερο βάθμιο. Η υπόθεση πάλι με τον αστυνομικό στο Ξυλόκαστρο και αυτή βρίσκεται στο στάδιο της διαδικασίας της εξέτασης. Νομίζω κάποια στιγμή θα τελειώσουν αυτά και θα δούμε ποιο θα είναι και το αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας. Ξέρετε όμως, κύριε Στεφανίτη, το αρνητικό είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις, εάν τελικά ο αστυνομικός από όλα αυτά τα περιστατικά δικαιωθεί, αυτό που μένει είναι η ρετσινιά. Η ρετσινιά και δεν δικαιώνεται. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε εγκρατείς, να περιμένουμε να δούμε πώς είναι τα περιστατικά και τότε να μιλήσουμε.